Με λαμπρότητα και εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε η μνήμη του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου στην Αύπακτο σήμερα το πρωί, όπου είναι και ο πολιούχος της πόλης. Το πρωί της Πέμπτης τελέστηκε αρχιερατική θεία λειτουργία στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου, παρουσία κλήρου, αρχών της πόλης και των σωμάτων ασφαλείας, αλλά και πολλών πιστών. Στη συνέχεια, εν μέσω χαρμόσυνων κόδων οκρουσιών, έγινε η λιτάνευση της ιερής εικόνας του Αγίου στους κεντρικούς δρόμους Ναυπάκτου, με τη Δημοτική Φιλαρμονική να παιανίζει και να δίνει τον ρυθμό. Ψεύουσιμων έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Στις δηλώσεις στην Κάμερα του Λεπάτου, ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κύριος Ιερόθεος έστειλε τις ευχές του σε όλες και όλους τους Ναυπάκτους και αναφέρθηκε στον ποιητή Γεώργιο Αθάνα, όπου είχε πει για τον Άγιο Δημήτριο. Τον αφέντη Άι Δημήτρη το μικρό κεράκι αρκεί. Παράλληλα, ζήτησε να επικρατήσει η ειρήνη στην περιοχή της Παλαιστίνης και του Ισραήλ. Είναι σημαντική ημέρα η σημερινή και για την πόλη μας και για όλη την Εκκλησία. Βεβαίως η Θεσσαλονίκη έχει την πρωτεύουσα θέση, αλλά και εμείς εδώ χρόνια, αιώνες έχουμε τον Άγιο Δημήτριο και γιορτάζουμε. Και ο Γεώργιος Αθάνας, ο Αθανασιάδης Νόβας, ο δικός μας ποιητής, είπε, έκανε ένα ποίημα για τον Άγιο Δημήτριο. Τον αφέντη του Άι Δημήτρη, το μικρό κεράκι αρκεί. Αρκεί το μικρό κεράκι, εμείς προσευχηθήκαμε πάρα πολύ για όλους σήμερα. Ο Άγιος Δημήτρης να πρεσβεύει για όλους μας, να έχουμε την υγεία και κυρίως να πρεσβεύει στο Θεό για να δώσει και να φέρει την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Επιτέλους πρέπει να καθίσουν κάποτε με ειρήνη και δικαιοσύνη και να λύσουν αυτά τα προβλήματα, όχι να τα αφήνουν αιώνες. Είναι ένα αιώνα άλυτο αυτό το πρόβλημα, γιατί διότι δεν τον αντιμετωπίζουν το θέμα με ειρήνη και δικαιοσύνη, αλλά με τα δικά τους συμφέροντα. Επομένως, ευχόμαστε ειρήνη, δικαιοσύνη και αγάπη σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Τις ευχές τους έστειλαν μέσα από την Κάμερα του Λεπάντο ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ετωλακαρνανίας Θανάσης Παπαθανάσης, ο εκλεγμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Δυτικής Ελλάδας Χρήστος Παΐσιος, ο Δήμαρχος Ναυπακτίας Βασίλης Γκίζας και ο επικεφαλής της παράταξης Αλλάζουμε Πλεύση Ανδρέας Κωνσταντόπουλος. Η Ναύπακτος σήμερα πανηγυρίζει τον πολιούχο της, τον Άγιο Δημήτριο. Μια μεγάλη μέρα για την Ναυπακτία, για την Ναύπακτο, για ολόκληρη την περιοχή. Επίσης σήμερα ξεκινούν και τα παζάρια. Η γνωστή και ιστορική εμποροπανήγυρηση που κρατάει από την περίοδο της τουρκοκρατίας και μέχρι σήμερα αδιάλειπτα πραγματοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να ευχηθώ σε όλους τους Ναυπάκτους και σε όλες τις Ναυπάκτες όπου και αν βρίσκονται, γιατί όπως γνωρίζετε έχουμε και τεράστια ομογένεια, χρόνια πολλά να έχουν υγεία και δύναμη. Είναι μια εμφαντική εορτή, είναι ο πολιούχος μας. Ο πολιούχος της Ναυπάκτου δείχνει την ενότητα της ελληνικής φυλής, γιατί διάλεξαν οι πρόγονοί μας τον Άγιο Δημήτριο, τον Μυροβλήτη, τον Θεσσαλονικέα, άρα δηλεί την ενότητα της ελληνικής φυλής όλου του κορμού και την εόρτασαν από πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω είμαστε οι αρχαιότεροι εμποροπανήγυροι εμφαντικά για ένα ολόκληρο δεκαήμερο που τώρα έγινε εφταήμερο. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες, υγεία και στο μυαλό και στο σώμα, γιατί γενικώς χρειαζόμαστε περισσότερο πνευματική υγεία, καλή πρόοδο και βέβαια η Ναύπακτος πάλι θα σταθεί στο ύψος της, θα ανοίξει την αγκαλιά της στη φιλόξενη και θα γίνει ανάμνηση για όσους θα μας επισκεφτούν όλο αυτό το διάστημα. Να είστε καλά. Εύχομαι με την ευκαιρία της σημερινής εορτής, μεγάλης εορτής για την Ναύπακτο και την Ναυπακτία, αυτής του Αγίου Δημητρίου, χρόνια πολλά, καλά και ευλογημένα και δημιουργικά σε όλους τους Ναυπάκτους και τις Ναυπάκτιες. Εορτάζει σήμερα η Ναύπακτος και η Ναυπακτία μία εορτή θρησκευτική, αλλά ταυτόχρονα και παραδοσιακή, αφού συνδυάζεται με αυτή την εμποροπανήγυρη της Ναυπάκτου. Μια πραγματικά εμποροπανήγυρη που έχει τις ρίζες στα πολύ παλιά τα χρόνια. Η Ναύπακτος και η Ναυπακτία, η οποία βρίσκεται σε εποχή εξωστρέφειας και δημιουργικότητας, εύχομαι τα επόμενα χρόνια να είναι ακόμη πιο δημιουργική, ακόμη πιο μπροστά, γιατί το αξίζει και ως περιοχή
αλλά και ως άνθρωποι. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στην πόλη μας. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες. Ευχόμαστε να έχουν υγεία και δύναμη. Ευχόμαστε το ξεκίνημα των μπαζαριών που γίνεται επίσημα και σήμερα να είναι μια χρονιά επιτυχημένη και για τους πολιτές αλλά και οι αγοραστές να έχουν δύναμη και να έχουν και τα βαλάντια για να μπορέσουν να τα ξοδέψουν. Ευχόμαστε στην πόλη μας να έχει υγεία και κάθε καλό και στους πολίτες ευημερία. Η καινούργια χρονιά που θα μπει και σε λίγους μήνες να είναι μια καινούργια χρονιά με αισιοδοξία, χαμόγελο και πολλές χαρούμενες στιγμές. Σας ευχαριστώ πολύ, χρόνια πολλά. Στις λατρευτικές εκδηλώσεις το παρόν έδωσαν εκτός των άλλων αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι, οι διοικητές των σωμάτων ασφαλείας, ο περιφερειακός διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χριστόφορος Μπόκας, οι διευθυντές των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της πόλης, εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων και πλήθος κόσμου. Την ιερή εικόνα πλησίωνε άγημα με παραδοσιακές στολές του Συλλόγου Αναβίωσης Απογόνων Σουλιωτών Ναυπακτίας.